Σε αυτό το βίντεο θα σας βάλουμε δύσκολα και ίσως χρειαστεί να το δείτε ξανά και ξανά. Έχω μαζί μου την LCD οθόνη, η οποία μας καθιστά πλέον ανεξάρτητους από την οθόνη του υπολογιστή, μιας και πλέον θα μάθουμε να εμφανίζουμε εδώ τα μηνύματά μας. Για να αναδείξουμε σε βάθος τις δυνατότητές της, θα κατασκευάσουμε ένα παλιό παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό λεγόταν μπάλα medium και ήταν μια μπάλα με μια οθόνη επάνω της. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Κρατάς την μπάλα ανάποδα. Τη ρωτάς όποια ερώτηση θέλεις, τη γυρνάς κανονικά και εκείνη σου απαντάει. Όσο μαγικό κι αν φαίνεται, δεν χρειάζεται πάνω από μερικές επαναλήψεις για να ξεσκεπαστεί το τέχνασμα του medium. Προφανώς, κάποιο σινιάλο παίρνει μπάλα κάθε φορά που την αναποδογυρίζεις, οπότε ξέρει ποια είναι η ώρα για να απαντήσει. Και όταν λέμε να απαντήσει, εννοούμε να δώσει μία από τις 8 έτοιμες απαντήσεις που έχουν αποθηκεύσει στη μνήμη της εκείνοι που την προγραμμάτισαν. Ας ξεκινήσουμε παρατηρώντας την οθόνη LCD. Η οθόνη αποτελείται από δύο μέρη. Την κατεξοχήν οθόνη LCD και τον σειρακό διάβλο, που είναι αυτό το τσιπάκι, I2C. Η οθόνη καθεαυτή αποτελείται από 32 στο σύνολο κουτάκια, τα οποία μπορούν να εμφανίσουν χαρακτήρες. Τα 32 αυτά κουτάκια χωρίζονται σε 16 στήλες και 2 γραμμές, οι οποίες είναι αριθμημένες από 0 έως 15 και από 0 έως 1. Αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε τα 16 πινάκια που μας δίνει ως έξοδο. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί το Arduino μας διαθέτει μόνο 13 πινάκια. Ο σειριακός διάβλος I2C δίνει τη λύση, επιτρέποντάς μας να χρησιμοποιούμε μόνο 4 πινάκια, αποτελώντας έτσι τη διεπαφή μεταξύ της LCD και του Arduino. Από εδώ και πέρα, όταν λέμε οθόνη, θα εννοούμε το ζεύγος LCD και I2C μαζί. Άρα η οθόνη μας έχει 4 πινάκια. Τη γύρωση, την τροφοδοσία, το SDA και το SCL. Αφού τα συνδέσουμε όλα σωστά, την διερμηνία του κώδικα θα αναλάβουν οι αντίστοιχες βιβλιοθήκες. Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε 2 βιβλιοθήκες, αλλά όλα στην ώρα τους. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Οθόνη LCD και I2C. Μία αντίσταση 10 kΩ. Τον μικροελεγκτή Arduino Uno. Μία πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Μερικά καλώδια σύνδεσης ή jumper wire. Έναν απλό διακόπτη. Πρώτα πάμε να συνδέσουμε την οθόνη πάνω στο Arduino. Έχουμε ήδη προετοιμαστεί και έχουμε βάλει τα καλωδιάκια μας. Η γύρωση στη γύρωση, η τροφοδοσία στα 5V και τα δύο καλωδιάκια, το SDA και το SCL, στις θέσεις που υπάρχουν πάνω στο Arduino με το ίδιο όνομα. Τώρα, με αυτή τη συνδεσμολογία, όποιος θέλει μπορεί να πειραματιστεί και να δοκιμάσει να εμφανίσει μερικά μηνύματα πάνω στην οθόνη. Στον οδηγό της δραστηριότητας και στο συνοδευτικό υλικό θα βρείτε την προτινόμενη δραστηριότητα εξοικείωσης με την οθόνη LCD. Στο κύκλωμα που έχουμε ήδη φτιάξει, θα προσθέσουμε απλά το διακόπτη και το breadboard για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Βάζουμε το κουμπί σε μια θέση που να μας βολεύει. Στη συνέχεια, αποσυνδέουμε τα καλώδια της γύρωσης και της τροφοδοσίας της LCD οθόνης για να τα πάρουμε από το breadboard. Φέρνουμε την τροφοδοσία 5V από το Arduino στο breadboard και τη γύρωση επίσης. Τοποθετούμε την αντίσταση μεταξύ της γύρωσης και του ενός ακροδέκτη του διακόπτη. Τέλος, ενώνουμε τον διακόπτη με το pin που χρειάζεται στο Arduino. Το ψηφιακό pin που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το νούμερο 6. Προσοχή! Αν δεν έχετε αντίσταση 10 kΩ, βάλτε μια μεγαλύτερη ή κάποια που να είναι ελαφρώς μικρότερη. Πάντως όχι κάτω από 1000 ohm. Αν δεν τη βάλετε, την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί, θα βραχυκυκλώσετε την τροφοδοσία των 5V με τη γύρωση, με αποτέλεσμα να κάψετε το Arduino σας. Τώρα, το ανάλογο κύκλωμα με αυτό της μπάλας medium είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει αυτός ο κώδικας του medium. Ξεκινώντας, εισάγουμε τις δύο βιβλιοθήκες, την Wire H και την Liquid Crystal I2C. Η Liquid Crystal είναι μια βιβλιοθήκη που διαχειρίζεται την οθόνη, δηλαδή την LCD με το I2C μαζί. Στη συνέχεια, εδώ με αυτή την εντολή, ορίζουμε για να ξέρει η Liquid Crystal και ο I2C ποια οθόνη του έχουμε φορτώσει απάνω. Αυτό γίνεται διότι ο I2C μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση διεπαφή για διάφορες συσκευές. Ορίζουμε τις μεταβλητές μας. Θα δώσουμε βάση στην Switch State, την οποία αντιθέτουμε ίσο με το 0, η οποία αποθηκεύουμε την κατάσταση του διακόπτη, δηλαδή αν τον πατάμε ή όχι. Εδώ την ορίζουμε 0, σαν να μην το πατάμε. Η Previous Switch State αποθηκεύει την τιμή που είχε πριν η Switch State. Αυτό είναι για να μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε αλλάξει αυτό που λέγαμε, αν έχουμε τουμπάρει την μπάλα ή όχι. Στο δικό μας παράδειγμα, αν έχουμε πατήσει τον διακόπτη πριν ή αν τον πατάμε τώρα. Επίσης, ορίζουμε και τη μεταβλητή Reply, η οποία θα πάρει μέσα τις ακέραιες τιμές από 1 έως 8, οι οποίες αντιστοιχίζονται στις έτοιμες απαντήσεις.
Μέσα στο setup έχουμε αυτές τις δύο εντολές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση της οθόνης LCD. Αρκετά μεγάλη σημασία έχει αυτή εδώ η εντολή, γιατί το pin mode το ορίζουμε αντί για απλό input με input pull-up. Αυτό επί της ουσίας δείχνει ότι το Arduino μέσα έχει προνοήσει την ασφάλεια των 10 ohm σε περίπτωση που εμείς την ξεχνάγαμε. Οπότε με αυτό το input προφυλάσσει τον εαυτό του από τον να καεί. Μέσα στο setup, το οποίο όπως έχουμε πει τρέχει μόνο μία φορά, βλέπετε εδώ πέρα για πρώτη φορά το LCD.print, το οποίο θα έπρεπε να σας θυμίζει το Serial.print, που είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτυπώνουμε πάνω στο monitor του υπολογιστή. Η εντολή LCD βρίσκεται μέσα στη βιβλιοθήκη, οπότε όλη αυτή η εντολή δεν θα μπορούσε να την καταλάβει ο υπολογιστής εάν δεν είχαμε φορτώσει προηγουμένως την Crystal Liquid. Συνεχίζοντας, πάμε στην κυρίως λούπα. Με το που ξεκινάμε, διαβάζουμε την κατάσταση του διακόπτη, αν είναι δηλαδή πατημένος ή όχι. Στη συνέχεια, κάνουμε μία ερώτηση, μία λογική διακλάδωση, για το αν η κατάσταση του διακόπτη είναι ίδια ή διαφορετική με την προηγούμενη κατάσταση του διακόπτη, οι δύο μεταβλητές για τις οποίες μιλήσαμε στην αρχή. Θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, στο οποίο στη γλώσσα μας το θαυμαστικό ίσον σημαίνει διάφορο. Μέσα στο πρώτο if, παρεμβάλλουμε ή όπως λένε στον προγραμματισμό, εμφολεύουμε ένα δεύτερο if. Στο εμφολευμένο if εξετάζουμε εάν η κατάσταση του διακόπτη είναι low, δηλαδή εάν έχουμε πατήσει το κουμπί και έχει κλείσει το κύκλωμα. Έτσι, το ζεύγος των δύο if ελέγχουν πρώτα αν η κατάσταση του διακόπτη είναι άλλη από την κατάσταση του προηγούμενου διακόπτη, για να σιγουρεύσουμε ότι έχει τελειώσει η ερώτηση, και μετά ελέγχουμε εκ νέου αν το κουμπί πατήθηκε. Το πρώτο πράγμα που γίνεται αν όλα έχουν πάει καλά, δηλαδή αν έχουμε κάνει την ερώτηση, είναι να καταχωρηθεί μια τυχαία τιμή από 0 έως 8 με αυτήν τη συνάρτηση, τη random, μέσα στην μεταβλητή reply. Στη συνέχεια, προετοιμάζουμε την οθόνη για την εκτύπωση. Δηλαδή, την καθαρίζουμε πρώτα με το LCD Clear, στη συνέχεια θέτουμε τον κέρσορα στο 0-0 και μετά είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μήνυμα. The ball says, η μπάλα λέει. Τι λέει η μπάλα, είναι η επόμενη εκτύπωση, που έχουν πάει τον κέρσορα στην αποκάτω γραμμή, γι' αυτό και εδώ πέρα βλέπουμε 1 αντί για 0 που ήταν ακριβώς από πάνω. Ακριβώς από κάτω περνάμε σε ένα πολύ ωραίο block εντολών, το οποίο στη C++ λέγεται switch block. Αυτό το switch μέσα του εμπεριέχει αποθηκευμένο και εκτυπώνει όλες τις 8 πιθανές έτοιμες απαντήσεις, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μέχρι και το no. Ανάλογα με την τιμή που έχει πάρει το reply, η οποία είναι τυχαία, από 0 έως 8, θα διαλέξει μόνο μία από αυτές τις επιλογές και θα την εκτυπώσει. Άρα, αν το reply πάρει την τιμή 1, θα μετρήσει μόνο αυτή η περίπτωση και θα εκτυπώσουμε το μήνυμα most likely, δηλαδή αρκετά πιθανό. Μετά από αυτό, έρχεται η εντολή break, η οποία σπάει το μπλοκ εντολών και όλες οι υπόλοιπες εντολές από εδώ και κάτω είναι σαν να μην συνέβησαν. Στο τέλος, εκχωρούμε την τιμή που έχει η μεταβλητή του διακόπτη στην προηγούμενη μεταβλητή, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην επόμενη λούπα το switch state να το ξαναφορτώσουμε. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο. Πατάμε ένα verify για να γίνει compile ο κώδικας. Αφού δεν έχει λάθει ο κώδικας, είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε το καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή του Arduino και να φορτώσουμε τον κώδικα. Όπως βλέπετε, εμφανίζει το μήνυμα στην οθόνη εκείνο που έχουμε βάλει μέσα στο setup. Αφού ακόμα δεν έχουμε πατήσει το κουμπί, δεν έχει κανένα λόγο να εμφανίσει απάντηση. Και όπως θα δούμε, με το που πατάμε το κουμπί, εμφανίζει την απάντηση. The ball says no. Πάμε να κάνουμε μια ερώτηση για να δούμε τι θα μας απαντήσει η μαγική σφαίρα. Μαγική σφαίρα, πιστεύεις τα αλήθεια ότι είσαι τόσο μαγική? No. Κάντε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις στη σφαίρα για να πάρετε τις προφητικές απαντήσεις της.